Η ικανότητα μετάδοσης του κοροναϊού ενισχύεται στην Κίνα και παράλληλα αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία. Η ανακάλυψη ότι ο ιός είναι μολυσματικός κατά την επόαση πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων επιτείνει τους φόβους για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα. Πριν από την προσγείωση ψέκασαν με απολυματικό και μετά είδαμε προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού να φοράει μάσκες. Μας έδωσαν ένα φυλάδιο με μέτρα πρόληψης. Οι θάνατοι στην Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 80 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πάνω από 2.700. Μετά την Αμερικανική κυβέρνηση και η Γαλλική ανακοίνωσε ότι θα επαναπατρίσει τους υπηκόους τη. Μία ομάδα ιατρών θα ασχοληθεί με τον επαναπατρισμό και έχει ήδη συγκεντρωθεί από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση του ιού στη χώρα. Οι επαναπατριστέντε θα παρακολουθούνται από ιατρού και θα παραμείνουν σε μια υποδομή για 14 ημέρε. Αλλά ορισμένοι δεν θέλουν να επαναπατριστούν. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη Βουχάν αυτή τη στιγμή επειδή η ζωή μα είναι εδώ. Οι μοναδικέ επιλογέ που έχουμε δεν είναι ελκυστικέ. Αν είναι να αλλάξουμε πόλη και να τεθούμε σε καραντίνα για 14 ημέρες έγκλειστη σε ένα ξενοδοχείο δεν έχει νόημα. Πέρα από την Κίνα, κρούσματα του ιού έχουν επιβεβαιωθεί στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, το Νεπάλ, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Ένα ύποπτο κρούσμα υπάρχει και στην Αυστρία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται τώρα στη δημιουργία ενός εμβολίου. Οι ειδικοί του Κινέζικου Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Ασθενειών λένε ότι απομόνωσαν επιτυχώ τον νέο κοροναϊό σε δείγματα που έλαβαν από την ηχθή αγορά τη πόλη Βουχάν. Γεγονό που υποδηλώνει ότι ο ιό προήλθε από άγρια ζώα τα οποία πολλούνταν εκεί.